Μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων πραγματοποίησε η απερχόμενη διοίκηση της Τρένοσε λίγο πριν παραδώσει τα ηνία της εταιρείας στην Ιταλική κοινοπραξία. Πιο συγκεκριμένα, ένα εισιτήριο Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετεπιστροφής κοστίζει πλέον 72 ευρώ αντί 59 ευρώ που κόστιζε πριν. Οικογενειακές κάρτες και άλλα προνόμια αποτελούν παρελθόν, όπως παρελθόν αποτελεί και η έκπτωση του 10% που απολάμβανε όποιος εξέδε τα εισιτήριά του μέσω ίντερνετ. Αντίστοιχα, οι τιμές των εισιτηρίων, αν κάποιος χρησιμοποιήσει τα κτέλ, είναι 56 ευρώ, ενώ αν εκμεταλλευτεί τις μεγάλες προσφορές των αεροπορικών εταιριών που γίνονται τους χειμερινούς μήνες για την ίδια διαδρομή, θα κληθεί να πληρώσει 55 ευρώ. Φαίνεται ότι κάποιοι φρόντισαν να δώσουν μια γερή πρίκα στην Ιταλική κοινοπραξία λίγο πριν πραγματοποιήσει τις μεγάλες επενδύσεις των 500 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε στην ελληνική κυβέρνηση. Το περίεργο του όλου εγχειρήματος είναι ότι τις επενδύσεις αυτές φαίνεται ότι τελικά θα κληθεί να τις πληρώσει ο Έλληνας χρήστης των ελληνικών σιδηροδρόμων.